δύο λόγους για τον οποίο ήρθες εδώ. Δεν είναι ευχάριστος, γι' αυτό ξεκινάω και λέω ότι ειλικρινά λυπάμαι που είσαστε εδώ. Από εκεί και πέρα θα ακούσω τις θέσεις του σωματείου σας. Είμαι στη διάθεσή σας. Ξέρετε ότι και ως πρόσωπο, αλλά και η Περιφερειακή Αρχή πάντα έκανε το καλύτερο δυνατόν για τους εργαζόμενους των ναυπηγείων και για την οικονομία του νησιού. Θα είμαστε δίπλα σας. Έκκληση, το είπα και την άλλη φορά, οτιδήποτε αποφασίσετε να κάνετε, να μην θίξει το τουριστικό προϊόν του νησιού, από το οποίο μπορεί πολύ και από εσάς να έχετε κάποιο εισόδημα, τα παιδιά σας, οι συγγενείς σας. Υπάρχουν τρόποι να δείξετε την αγανάκτησή σας, τις διεκδικήσεις σας, χωρίς να πάμε απέναντι σε άλλους συμπολίτες μας. Άλλωστε, σε ένα τέτοιο αγώνα, όλο το νησί πρέπει να είναι ενωμένο και να μην δημιουργηθούν αντιπαραθέσεις. Εγώ επαναλαμβάνω και ως πρόσωπο, αλλά και ως Περιφερειακή Αρχή, είμαστε δίπλα σας και θα κάνουμε ό,τι ζητήσετε και είναι στο μέτρο του δυνατού και της νομιμότητος για να διεκδικήσουμε τη λύση του προβλήματος. Προτού ξεκινήσετε, κύριε Πρόεδρε, είχα πει στην συγκέντρωση που κάναμε την Παρασκευή, Πέμπτη Παρασκευή, μας είχε προσκαλέσει ο Δήμαρχος για να συζητήσουμε μια επιστολή του κυρίου Ταβουλάρη. Είχε προσκαλέσει εμένα, τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη, τον κύριο Δωρόθεο, τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Καθολικών, τον κύριο Πέτρο, και ο ίδιος για να συζητήσουμε για την υπόθεση του νεωρίου. Εγώ εκεί είχα διαφωνήσει στη συνάντηση και είχα καταθέσει μια επιστολή για τους λόγους της διαφωνίας μου, λέγοντας ότι δεν μπορεί να συζητήσουμε εμείς, οι δύο θρησκευτικοί ηγέτες, ο Δήμαρχος και Αντιπεριφερειάρχης, εν απουσία της διοίκησης του νεωρίου, εν απουσία των βουλευτών, εν απουσία των ιδιοκτητών, διότι δεν είναι μόνο οι τρεις, καιρό πια να τα ξέρουμε και να τα λέμε, και εν απουσία της κυβέρνησης. Και είχα πει ότι το καλύτερο απ' όλα ήταν να γίνει πάλι μια μάζοξη όλων των υπεύθυνων, και όχι εμείς εδώ τοπικά μόνοι μας, όπως είχαμε κάνει εδώ, αν θυμόσαστε. Εδώ είχα προσκαλέσει και τους τρεις. Του Διοικητικού Συμβουλίου, τον κύριο Ταβουλάρη, τον κύριο Στεφάν, τον κύριο Κοκάλα, είχαν προσκαλέσει τους βουλευτές, είχαν προσκαλέσει τον κύριο Δήμαρχο, τους δύο θρησκευτικούς ηγέτες, είχαν προσκαλέσει το Επιμελητήριο, τον Εμπορικό Σύλλογο, τους φορείς της Ήρου, γιατί νομίζω ότι το νεώριο είναι ένα θέμα που αφορά όλη τη Συριανή κοινωνία, αλλά και πιστεύω ότι το νεώριο δεν είναι εσωτερική υπόθεση της Ήρου. Η λύση δεν μπορεί να δοθεί από εμάς. Είναι άλλοι υπεύθυνοι που τόσα χρόνια επέτρεψαν να δημιουργηθεί όλη αυτή η κατάσταση και που τώρα είναι απόντες. Να κουβεντιάζω εγώ με τον Δήμαρχο, εγώ με εσάς εδώ, okay. Άλλοι είναι οι υπεύθυνοι οι οποίοι θα πρέπει να παρέμβουν και να δώσουν τις λύσεις που θα μπορούσαν να έχουν δώσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δυστυχώς σας φόρτωσαν με όλες υποσχέσεις. Εγώ από την πρώτη μέρα ανάλυση των καθηκόντων μου και το λέω παρουσία των δύο φίλων αλλά και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του οποίου αγαπώ και εκτιμώ και σέβομαι. Τους είχα πει το εξής. Τότε είχε ξεκινήσει πάλι το 2 Απρίλιο του 2015. Εδώ είχαμε καθίσει. Και τους είχα πει ότι επειδή είχα ζήσει λεπτό προς λεπτό την υπόθεση του ναυπηγείου το 1990 από τον Εμμανουήλ μέχρι τον Μπερογιαννάκη, από τους Ρωσοπόντιους που θα φτιάχνανε εδώ σπίτια μέχρι τους μεγάλους επενδυτές, και είχα δει το παιχνίδι που είχαν παίξει όλα τα κόμματα. Όλα τα κόμματα εις βάρος του νησιού και του ναυπηγείου, τους είχα πει προσέχτε καλά από υποσχέσεις κομματαρχών και κομμάτων. Τη δουλειά του εργαζόμενου όλοι θέλουν να την εκμεταλλευτούν. Αυτή είναι μια Συριανή υπόθεση, είναι δική σας υπόθεση, δική μας υπόθεση, υπόθεση των παιδιών μας. Πρέπει να προστατευτούμε από τα κόμματα τα οποία θα θέλουν να αξιοποιήσουν όπως και τότε προς όφελος την κατάσταση και ειδικά από τους κομματάρχες. Γιατί πάνω στα προβλήματα και στη δυστυχία των ανθρώπων είναι πολλοί οι πολιτικοί που χτίζουν καριέρες. Πάρα πολλοί. Άρα θα πρέπει με ηρεμία, όσοι μπορείτε να έχετε μετά από τέτοια αγανάκτηση, με σύνεση και πάνω απ' όλα με ένα σωστό σχέδιο να αντιμετωπίσετε την κατάσταση, κλείνοντας τα αυτιά σας σε αυτούς που υπόσχονται πολλά, αλλά πίσω στην πλάτη του, στο σακίδιό τους, δεν έχουν τίποτα. Κανένα να σας παρουσιάσουν και να σας δείξουν. Όπως αποδείχθηκε περίτρανα και δύο χρόνια. Κλείνω λέγοντας το εξής. Εγώ αποχωρώντας από τη σύσκεψη της Παρασκευής είχα πει ότι θα καταθέσω εξώδικο κατά της διοίκησης. Συμπτωματικά, χωρίς να γνωρίζω τίποτα, είναι το πρώτο χαρτί που έχω πάνω στο γραφείο μου σήμερα, μόλις άνοιξα την πόρτα, το
το οποίο το έχουν συντάξει από την Παρασκευή και θα έφευγε σήμερα το πρωί. Αυτό το εξώδικο καθιστά υπεύθυνη τη διοίκηση για οποιοδήποτε εργατικό ατύχημα συμβεί σε οποιονδήποτε από εσάς στο ναυπηγείο, αλλά και σε περίπτωση που υποστούν ζημιές οι εγκαταστάσεις της επιχείρησης και ειδικά οι δύο δεξαμενές, για τις βλάβες που θα υποστεί και το περιβάλλον και το λιμάνι και φυσικά οι ανθρώπινες ζωές. Αυτό είναι το εξώδικο, το έχω έτοιμο και τώρα θα ερχόμουν, θα έφευγε και φυσικά τώρα θα φύγει. Είναι εξώδικο κατά της διοίκησης να λάβει τα μέτρα της. Διοίκηση είναι εκείνοι να αποφασίσουν, δεν μπορούν να αφήσουν το ναυπηγείο χωρίς ηλεκτροδότηση, τουλάχιστον για το τμήμα των δεξαμενών ή των γερανών ή οτιδήποτε είναι επικίνδυνο. Θα τους το στείλω σήμερα για να γνωρίζουν και επίσημα τις ευθύνες τους, να μην έρθουν εκ των υστέρων να μας πούνε «Μα και μου». Εγώ το είχα έτοιμο, κύριε Πρόεδρε, όπως είχα δεσμευτεί, και συμπτωματικά τώρα έτυχε να είσαστε κι εσείς εδώ. Μπορούμε να το ακούσουμε. Βεβαίως. Λοιπόν, εξώδικη δήλωση του Γεωργίου Λονταρίτη του Ευαγγέλου Αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων, με αφού ταυτότητους κτλ. Κατά της νεόριων νέα ΑΕ, όπως νόμιμα εκπροσωπείται. Με αφορμή τις συχνές διακοπές ηλεκτροδότησης των εγκαταστάσεων του ναυπηγείου Νεωρίου, καθώς από τη ΔΕΗ, καθώς η διοίκηση αποδεικνύεται ασυνεπής στην πληρωμή των οφειλών της και τα σοβαρά λειτουργικά προβλήματα που δημιουργούνται, θεωρώ χρέος μου υπό την ιδιότητά μου ως Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων και πολιτικός προϊστάμενος της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου να θέσω πρώτον ευθυνό σας τους κινδύνους που ελοχεύουν υπό τις παρούσες καταστάσεις. Γνωρίζω ότι η διακοπή στην ηλεκτροδότηση ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, καθώς η καθολική συσκότηση των εγκαταστάσεων και η έλλειψη μέρημνας εκ μέρους για την προμήθεια πετρελαίου, προκειμένου να λειτουργήσουν οι γεννήτριες του ναυπηγείου, ειδικά τις νυχτερινές ώρες, ουσιαστικά αυξάνουν την πιθανότητα βύθισης των μεγάλων δεξαμενών, στις οποίες εκτελούν βάρδιες εργαζόμενοι, με αποτέλεσμα να τίθεται σε άμεσο κίνδυνο η ζωή τους και να απειλείται η περιοχή με μεγάλη περιβαλλοντική υποβάθμιση. Στην πραγματικότητα, φυσικά, η λειτουργία των γεννητριών που χρονολογούνται από το 1972 περιορίζεται μόνο για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών και όχι για πλήρη λειτουργία. Η φημολογία για μη επαρκή προμήθεια πετρελαίου εντείνει την ανησυχία και τον προβληματισμό μας, αφού όταν τελειώσει το πετρέλαιο κινδυνεύουν να βουλιάξουν οι δεξαμενές υπό τη λογική ότι οι αντλίες δεν βάζουν νερό και δεν υπάρχει ευστάτη κτλ. Για τον κίνδυνο. Σας καλώ, αμέσως αφού λάβετε την επιστολή μου, να με ρυμνήσετε για τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων προστασίας των εργαζομένων, ιδιαίτερα αυτών που εκτελούν τις βάρδιες φλωτές δεξαμενές. Σας καθιστώ αποκλειστικά υπεύθυνους σε περίπτωση πρόκλησης ατυχήματος που θα θέσει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές ή θα προκαλέσει οικολογική καταστροφή στην περιοχή από τη βύθιση των δεξαμενών. Αυτό το είχα έτοιμο από μόνο του για να το στείλω σήμερα. Συμπτωματικά είστε εδώ. Βεβαίως θα το πάρετε κι εσείς, έτσι. Εγώ αυτά είχα να σας πω. Καλημέρα και από μένα, κύριε Λονταρίτη. Μας το είχατε πει το συγκεκριμένο ότι θα το προχωρήσετε. Είναι μια θετική κίνηση από την πλευρά της περιφέρειας, έτσι ώστε να συγκινηθούν και οι αρμόδιοι πάνω στα θέματα τα οποία τα είχαμε θίξει και τα γνωρίζετε πολύ καλά. Σήμερα προχωρούμε σε μια ειρηνική κατάληψη της περιφέρειας, έτσι ώστε να ακούσετε που τα γνωρίζετε πολύ καλά τα θέματά μας. Εμείς, όπως βλέπετε, αγωνιούμε για το μέλλον μας, για τα χρήματα τα οποία μας χρωστάνε, και αναζητούμε οπωσδήποτε μια βιώσιμη λύση για το ναυπηγείο. Νομίζω ότι τα ψέματα τελειώσανε και ήρθε η ώρα να πάρουν οι κύριοι, όποιοι είναι αυτοί, τις αποφάσεις τους για το Νεώριο και να βρεθεί οπωσδήποτε μια λύση. Αυτό που θα θέλαμε από εσάς είναι να πιέσετε και να πάρετε ένα τηλέφωνο τον κύριο Περιφερειάρχη και εκείνος με τη δικιά του πλευρά να πιέσει το κεντρικό κράτος, όποιο είναι γι' αυτό, όποιο είναι γι' αυτός αρμόδιος υπουργός, έτσι ώστε να κοιτάξουν με σθένος επιτέλους για τα προβλήματά μας. Είπατε πριν ότι καλό θα ήταν να μην πειράξουμε άλλες κοινωνικές ομάδες ή τον τουρισμό ή οτιδήποτε μπορεί να φέρει μια αναστάτωση στο νησί. Εμείς δεν θέλουμε να ενοχλήσουμε κανέναν, ναι. Και πράγματι ότι όλοι μαζί πρέπει να βρεθούμε και να βοηθήσουμε όλοι μαζί το Νεώριο.
Αλλά αυτό που έχω να πω είναι το εξής. Ότι αν δεν δοθεί άμεση λύση για το ναυπηγείο και να σταθούν όλοι στο πλευρό μας και να βρεθεί μια λύση, νομίζω ότι οι κινητοποιήσεις μας θα ενταθούν με πολύ πιο δυναμική παρουσία και από περισσότερο κόσμο, έτσι ώστε επιτέλους να μας ακούσει κάποιος. Συνοπτικά δύο πράγματα.